Χωρίς απρόοπτα κύλησε και η σημερινή πρωινή προπόνηση της τάξης της ΑΕΛ, με τον Τίμο Καβακά να αναζητά τη λύση για την αντικατάσταση του Πόνσε στη μεσοεπιθετική γραμμή και να αποκεφαλιάζει αν πρέπει ή όχι να ρισκάρει τη συμμετοχή του Λιαπάκη στα αμυντικά χαφ, αν και οι ενδείξεις λένε πως θα οδηγηθεί στην επιλογή του Τσάρα, καθώς οι κίνδυνοι θα είναι πολλοί για τον έμπειρο άσο, ακόμη και αν αγωνιστεί με ένα άρθηκα στο χέρι. Συνολικά, στα υπόψη βρίσκεται πλέον και ο Ζεκίνια, που υπήρξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο αντίστοιχο μάτς του πρώτου γύρου με τον Ολυμπιακό Βόλου στη Λάρισα. Εκείνο το 3-0 είναι μάλιστα μία από τις παραμέτρους που κάνουν τους Βυσσινοί να αισιοδοξούν εν ώψη της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό, όπως είναι επίσης το αίτητο που διατηρούν στο συγκεκριμένο γήπεδο κόντρα σε ελληνική ομάδα και κυρίως η αγωνιστική σταθερότητα που παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα, μετρώντας σύν της άλλης τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες. Στο μεταξύ, στην ΠΑΕΑΕΛ δεν ανησυχούν για την απόφαση που επιδικάζει 13.000 ευρώ στον ποδοσφαιριστή Λαζιμάν από την περσινή περίοδο, καθώς και η περίπτωσή του θα ενταχθεί στο σχετικό μνημόνιο αποπληρωμής οφειλών που έχει υπογραφεί μεταξύ Football League και ΨΑΠ. Τέλος, με ικανοποίηση χαιρετίστηκε στη Λάρισα η είδηση της έγκρισης για τη δημιουργία στο LFC Arena του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στην κεντρική Ελλάδα, με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα 3 από τα 4 σκέπαστρα του γηπέδου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.